Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Total War Warhammer 2. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε φτιάξει εδώ πέρα τους Super Στρατούς και τους Dark Elves. Έχουμε αφήσει λίγο παραπονεμένους. Μία πόλη εδώ πέρα την οποία την πολιορκούμε. Δύο πόλεις εδώ πέρα οι οποίες λογικά θα έρθει η σειρά τους σύντομα. Μία πόλη περικυκλωμένη εδώ πέρα που θα την αφήσουμε να την φάνε οι σύμμαχοί μας, ελπίζω δηλαδή. Και έχουν και δύο πόλεις εδώ κάτω τις οποίες βαριέμαι ακόμα και να τις πάρω. Γενικά είναι στα τελευταία τους. Το μόνο πράγμα που με εμποδίζει από να σκοτώσω τελείως τους Dark Elves είναι ότι βαριέμαι να τους φάω. Είναι λίγο χρονοβόρο. Έχω σημαντικότερα προβλήματα όπως το να κάνω την τελετουργία την τέταρτη και να αμυνθώ στην πόλη μας εδώ πέρα, στην πόλη μας εδώ πέρα και στην πόλη μας εδώ πέρα. Για να γίνουν όλα αυτά φτιάχνω ήδη στρατό εδώ πέρα και έχω άλλους δύο στρατιώτες στην περιοχή των Skaven οι οποίοι προχωράνε σιγά και σταθερά και σκοτώνουν πόλεις των Skaven όλη την ώρα. Με αποτέλεσμα ίσως να καταφέρω επιτέλους να ανατρέψω αυτό το, την πολιορκία, όχι πολιορκία, την κυριαρχία που έχουν γενικότερα οι Skaven σε όλο το χάρτη, είναι εδώ πέρα μπροστά, οι Clan Mors βασικά συγκεκριμένα. Και καθώς το τελειώνω το γύρο μου, να πω ότι σε αυτό το επεισόδιο αυτό που θα στοχέψω να κάνω είναι κλασικά λογικά εκστρατεία προς τα εδώ και ίσως να καταφέρω να φτιάξω στρατιώτες γιατί έχω αρκετούς και τους δημιουργώ σιγά σιγά, έχουμε λεφτά, το θέμα είναι ότι πρέπει να περιμένουμε κάθε γύρο. Δεν μπορεί να φτιάξει άπειρους στρατούς, ας πούμε εδώ πέρα έχουμε τον Όσιντιν, ο οποίος φτιάχνει 4 άτομα. Δεν μπορούμε να κάνουμε γρήγορα περισσότερα, 4 άτομα μπορεί να κάνει, είναι full και το global. Εδώ βλέπετε τα κουτάκια, πάει να πει ότι δεν μπορώ να φτιάξω άλλο στρατό ακόμα και αν είχα λεφτά. Οπότε τελειώνω το γύρο μου και βλέπουμε στην πορεία τι θα καταφέρουμε να κάνουμε σήμερα. Θα βάλω εδώ τον ήρωά μου την Βενόλα να ψάξει να δει τι γίνεται σε αυτή εδώ την πόλη. Μπας και επιτεθούμε στον επόμενο γύρο, υπάρχουν Skaven, ok το είδαμε. Τι Skaven όμως, μικρός στρατός. Έχει μεγάλο στρατό γενικότερα αυτή η πόλη, οπότε πρέπει να έχουμε έτοιμους. Είναι έτοιμοι. Είναι σχεδόν έτοιμοι βασικά όλοι οι στρατιώτες μου, οπότε ίσως να τους κάνουμε μάχη σε αυτό το γύρο. Θα το δούμε, αφού πρώτα σας εξηγήσω κάτι που έγινε. Εδώ βλέπετε έχει διαφορετικό χρώμα από το κίτρινο, γιατί ένας από τους σύμμαχούς μας ήρθε και πήρε την πόλη εδώ ανάμεσα τις δικές μας. Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, εκτός και να μας προδώσει κάποια στιγμή. Τώρα θέλω σιγά σιγά να ετοιμάσω τον Τίριον όσο μπορώ. Αργεί ο Τίριον, η αλήθεια είναι. Να ξαναέρθει να είναι fit πάλι ο άνθρωπος για να ξεκινήσει να κάνει πάλι εκστρατείες. Εδώ χάνουμε λίγο χρόνο. Σε δύο γύρους θα αρχίσουν να πεινάνε αυτοί και να χάνουν στρατό. Και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις τελετουργίες. Γιατί με το που τελειώσανε οι Lizardmen και το κάνανε, οι Lizardmen είναι αυτοί εδώ κάτω. Με το που τελειώσανε, ξαφνικά βρέθηκαν σχεδόν στο 5ο ritual. Ακόμα και τους Clan Mors θα τους ξεπεράσουν από ό,τι φαίνεται. Θα δοκιμάσω μία να γίνω φίλος, να ενωθούν τα κράτη μας βασικά, με τον Teclis, τον αδερφό του Tyrion, ο οποίος έχει το κράτος εδώ δίπλα στους Lizardmen. Μήπως από αυτόν καταφέρουμε και επιτεθούμε στους Lizardmen πολύ πιο εύκολα. Δεν δέχονται. Αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά νομίζω. Ίσως με λεφτά τους εξαγοράσω όπως έκανα με τους υπόλοιπους πριν. Ωραία, οπότε ίσως τώρα να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε επίθεση εδώ πέρα. Σιγά σιγά. Φέρνω την ένα κοντά κοντά εδώ πέρα. Και με αυτόν εδώ ίσως να επιτεθούμε γενικότερα. Ωραία, ξεκινάω την επίθεση, ελπίζω να πιάσει και του άλλου η μάχη. Να κάνουμε εδώ πέρα άλλη μια... Ου, τους έχουμε και πανεύκολα. Δεν θα δούμε καν τη μάχη. Θα χάσω κάποιους στρατιώτες παραπάνω. Δεν πειράζει όμως. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το επεισόδιο πολύ πιο γρήγορα, μην βλέπουμε τις ίδιες μάχες, έχουμε κάνει ήδη κάποιες. Οπότε κερδίσαμε, δεν χάσαμε αρκετά άτομα. Θα πάρω ειρηνικά την πόλη γιατί έχουμε ρίξει ήδη πάρα πολύ το public order εδώ πέρα. Δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει ξύλο αυτή εδώ η περιοχή. Για να δω. Scrag Hall, Don't Slide και. Α, είναι καινούργια περιοχή αυτή. Δεν έχει να κάνει με τις προηγούμενες. Οπότε δεν το ζήγησα καλά. Αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε εδώ πέρα. Λέει σε 4 γύρους θα έχουμε πρόβλημα γενικότερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Όχι, έχουν κάνει μάχη. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Ή μπορώ. Γύρνα πίσω. Ωραίος. Θα γυρίσει πίσω στο αυτό το μείον 15 να το κάνει μείον 5. Σε 12 γύρους λέει θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Είναι για όλες αυτές τις πόλεις νομίζω μετράει αυτό το πράγμα. Για αυτές τις δύο βασικά. Γι' αυτό άμα έχει στρατό σε μια πόλη, την παλεύει η πόλη σου. Τώρα εδώ πέρα έχουμε μπει ήδη μέσα. Είμαστε ήδη μέσα. Σχεδόν αμέσως στον επόμενο γύρο θα είμαστε πάλι γεμάτοι και έτοιμοι για μάχη. Όχι αυτός ο στρατός βέβαια. Αλλά δεν με ενοχλεί τόσο. Εντάξει, περιμένουμε δύο γύρους, δεν έγινε και κάτι. Άλλη μια πόλη για τη δικιά μας εδώ πέρα. Βλέπετε οι Skaven μείνανε με
Δύο πόλεις έχουν εδώ πέρα και τρεις εδώ πίσω. Η βρωμιάρη της Skaven ήρθαν και μου κάνανε κάτι εδώ πέρα στο στρατό μου. Δεν ξέρω τώρα αυτός που μου το δημιούργησε που είναι, μήπως τον σκότωνα. Μας δημιούργησανε κάτι, δεν ξέρω τι είναι, πείνα. Και κάνουμε και χάνουμε τους ανθρώπους μας. Δεν ξέρω αν είναι αρρώστιες, βρωμιές, δεν ξέρω τι είναι. Χάνουμε στρατιώτες κάθε γύρο πλέον και κάπου στους γύρους. Αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για εμάς. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι αυτός τώρα, ο τυπάς. Και ελπίζω να μην έρθει προς τα δω. Εγώ θα προχωρήσω σιγά σιγά λίγο προς τα δω και να δω τι παίζει. Με το μάγο μας. Το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα είχα σχεδόν έτοιμο στρατό για να ξανακάνω πράγματα και τώρα αυτά τα πράγματα θα χαθούν και τι όλοι θα χάσουν. Και πόσο διαρκεί αυτό το event δεν μου λέει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λέει πρέπει να περιμένω. Okay, λοιπόν. Το να φύγω από την πόλη είναι κάτι που θα με βοηθούσε. Όχι, από ό,τι βλέπω έχει παντού νεκροκεφαλές. Εντάξει παιχνίδι, θα μείνω μέσα στην πόλη μου και θα περιμένω για όσο θέλετε. Το παιχνίδι μου λέει ότι θα υπάρξει σε αυτή την πόλη πρόβλημα με επαναστάτες. Οπότε καλού κακού εγώ είναι να φέρω εδώ πέρα στρατιώτες. Την ένα, η οποία θα προσπαθήσει να σκοτώσει όποιον εμφανιστεί γενικότερα και προσπαθήσει να μας κάνει μαγκές εδώ πέρα. Στον επόμενο γύρο ή στον παραεπόμενο λογικά θα γίνει κάτι. Θα το δούμε. Έγινε όντως επανάσταση εδώ πέρα. Και δεν ξέρω αν τους έχω με αυτούς εδώ που έχει η πόλη μου ήδη μέσα. Ή εδώ πέρα χρειαζόμαστε... Δεν έχω ιδέα τώρα. Δεν θα είμαστε μέσα από τα τείχη, εννοείται. Θα την παλέψω μόνος μου τη μάχη και ίσως να μην τη δείτε εσείς. Απλά και μόνο μήπως έχω κάποια ελπίδα να το νικήσω. Εδώ με ξεκινάω τη μάχη τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν γιατί μπήκα εδώ πέρα να παίξω μαζί τους. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο. Αν και δεν έχω αρκετό στρατό για να κάνω κάτι ιδιαίτερο, ούτε καν αρχηγό δεν έχω. Θα δούμε. Με τα βελάκια, τι κάνουμε. Φέρνω πιο μπροστά αυτούς. Γιατί μας επιτίθονται. Ο αρχηγός μας θα πάει σε αυτούς. Αυτοί εδώ και αυτοί εδώ. Και τους έχω βάλει να πολεμάνε μεταξύ τους τώρα όλοι. Να δούμε, θα βαράω εγώ αυτούς εδώ. Με τους δοξότες. Αρχίζουν και τρέχουν οι πρώτοι. Ξεκινάει και τρέχει αυτό εδώ. Ωραία, θα πάρουμε πλεονέκτημα. Μην τους κυνηγάτε καν. Ελάτε από εδώ και κυκλώστε τον αρχηγό τους. Μήπως και καταφέρουμε και γυρίσουμε τη μάχη. Από εδώ. Τους περικυκλώνουμε γιατί είναι ο αρχηγός τους μόνος του εδώ πέρα. Και τους βαράει όλους. Μήπως 2v1 κάτι γίνει. Και προσπαθήστε να πυροβολήσετε λίγο για αυτούς εδώ. Ελπίζω να μην πετύχω τους δικούς μου. Ξανάρχονται από εδώ πισόπλατα οι άλλοι. Δεν τρέχουνε οριστικά. Ωραία, τρέχουν και αυτοί εδώ. Λέτε να τον νικήσουμε. Μόνο και μόνο με το πως κάνω τη μάχη. Ωραία, τρέχουνε αυτοί εδώ προς τα πίσω. Αυτοί γυρνάνε, οπότε θέλω να το ξαναβαρέσουμε. Ο αρχηγός τους, όχι ο αρχηγός τους. Αυτοί εδώ αρχίζουν και τρέχουνε, που ήταν από πίσω μας πισόπλατα βαρούσανε. Τώρα ας ελπίσουμε να βαρέσουμε και τον αρχηγό τους. Ο οποίος αρχίζει και τρέχει. Ναι, θα την νικήσω τη μάχη έτσι ξαφνικά. Πήγε καλά το πράγμα. Νίκησα τις μικρές προσωπικές μονομαχίες με τον καθένα και όποιος νικούσε περικύκλωνε τον άλλον ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος. Ειδικά τώρα που όλες χάσει ο αρχηγός τους, εμείς θα πάμε από το πίσω. Α, τώρα φέρνω τους τοξότες πίσω από αυτούς εδώ. Α, αρχίζουν και τρέχουνε. Δεν υπάρχει φόβος νομίζω. Ήδη αρχίζουν και τρέχουν όλοι, έχουμε πάρει τη νίκη παιδιά έτσι απλά. Victory. Ευτυχώς μπήκα και έπαιξα. End battle, τους κατατροπώσαμε ηρωικά όπως λέει. Πέδες ηρωική νίκη ξεκάθαρα, τους ξεσχίσαμε άπειρα τους τυπάδες. Ας κάνουμε αυτό γιατί δεν υπάρχει νόημα. Αυτοί θα φύγουν τελείως, όχι δεν φεύγουν τελείως, οπότε πρέπει να τους κυνηγήσουμε. Γι' αυτό έχουμε φέρει εδώ πέρα αυτούς, για να τους κυνηγήσουμε όταν πρέπει. Ας έρθει εδώ πέρα τώρα η ένα σε αυτή την πόλη, μπας και καταφέρει να καθησυχάσει το λαό μας. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά το public order. Θα νικήσουμε και αυτούς στον επόμενο γύρο, νομίζω τουλάχιστον. Οπότε ξεκινάμε άμυνα από εδώ. Βλέπετε αυτοί ακόμα χάνουν στρατό.
να δω πόσο θα μας φτάσει εν τέλει, θα μας ξεσκίσουν τελείως. Μην σας πω ότι ξαφνικά μπορεί να έρθει κανένας αρουραίος να μας αποτελειώσει και να μας χαλάσει όλο το save έτσι απλά. Έχουμε τέλος πάντων άμυνα και κάτω ετοιμοθάνατη και άμυνα πάνω πλευρά. Για να δούμε εδώ πέρα πόσους έχει από Skaven. Ναι, Revealed, το ξέρω ότι υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι πολύ εδώ πέρα, δεν έχει πολλούς. Σήμερα έχει να τελειώσει όλο αυτό βέβαια, που χάνουμε στρατιώτες και να καταφέρω να έρθω να πάρω και τις πόλεις που μου λείπουν από εδώ πέρα. Πόσες είναι, δύο πόλεις είναι, λογικά, ναι. Και θέλω σιγά σιγά να ασχοληθώ και με τους Lizardmen, απλά δεν μου μένουν λεφτά γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνω από μόνος μου στρατιώτες. Επέστρεψε και ο Tharkindrell να μπει μέσα στου Tyrion του στρατό. Έχουμε νέα. Οι Clan Mors ξεκινήσαν την πέμπτη τελετουργία και ταυτόχρονα βλέπω ότι εδώ πέρα ο Akormh, πως λέγεται αυτός, με πάρα πολύ στρατό και με τις πόλεις στο στρατό τους που έχουν έτσι κι αλλιώς, επιτίθονται στον μοναδικό τον Valanhuir, ο οποίος προφανώς και θα τρέξει. Και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει, γιατί προς το παρόν τελειώσαν το γύρο τους αυτοί. Εδώ μας ενημερώνουν ότι ξεκινήσαν το ritual το τελευταίο. Έχουν 20 γύρους για να το ολοκληρώσουν και εγώ θα μπορούσα να τους στείλω με 10.000 ένα στρατό. Ποτέ οι στρατοί μου δεν βοήθησαν όταν έστειλα. Όλοι χάνουν, ακόμα και αν έχουν τέλειο στρατό. Μάλλον γιατί δεν το χειρίζομαι εγώ. Μακάρι να μπορούσα να το χειριστώ εγώ. Τέλος πάντων, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν θα στείλω προς το παρόν στρατό γιατί θέλω να έχω τα λεφτά στο χέρι μου. Εδώ στο νότια των Skaven έχουν έρθει αντίπαλοι στρατοί για να τους νικήσουν. Βλέπω εδώ πέρα ήδη έχουν προβλήμα, δεν ξέρω, εδώ μου είχαν επιτεθεί και εγώ, είχα τρέξει. Ίσως να έχουν θεματάκι εδώ πέρα. Εδώ βλέπω ότι βγαίνει περισσότερο στρατός, οπότε ίσως πρέπει να επιτεθώ επιτέλους στους Rebellions, όπου τους έχω ξεκάθαρα, οπότε auto resolve. Πάνε αυτοί, να ξεμπερδεύουμε. Προς το παρόν εγώ δεν θα επιτεθώ σε κάτι από αυτά, γιατί θέλω να δω τι θα κάνουν και οι αντίπαλοι. Με ποιες πόλεις τώρα είναι εδώ πέρα, έχουν μία, δύο πόλεις και μια τρίτη εδώ πέρα. Ωραία, τα έχουν μοιράσει από ό,τι βλέπω. Εγώ θα πρέπει δηλαδή για να τους διακόψω το ritual να επιτεθώ στο Yuatek. Πάμε λίγο να δούμε πόσο στρατό έχουν μέσα στο Yuatek. Καταρχήν είναι πανάκριβο και δεν έχω και λεφτά. Δεν θυμάμαι τι αγόρασα. Ίσως να έκανα μερικές αναβαθμίσεις. Δεν μπορώ να το κάνω προς το παρόν, στον επόμενο γύρο λογικά. Είναι και οι Lizardmen εδώ πέρα που ίσως θα τους επιτεθούν. Ωραία, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους πάσουμε αυτή την πόλη στα τελείως, ώστε να μην τους αφήσουμε να κάνουν. Εδώ βλέπω συνεχίζει ακόμα να μου χαλάει στρατιώτες. Α, τρεις γύροι λέει, μένουν, το γράφει εδώ πέρα. Τρεις γύροι ακόμα. Μέχρι τρεις γύρους μετά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, φίλε μου. Εδώ οι Dark Elves βλέπω έχουν αρχίσει και χάνουν στρατιώτες και σε κάθε γύρο χάνουν όλο και περισσότερους. Πέντε γύρους μέχρι να παραδοθούν. Αντίστοιχα, ο Tyrion κοντεύει να έρθει πάλι στα συγκαλά του. Μην σας πω ότι σιγά σιγά θα τον φέρω κιόλας προς τον Άγκαροντ, θα κατέβει από εκεί πέρα από το βορρά για να είμαστε πιο κοντά στις περιοχές που χρειαζόμαστε, να νικήσουμε, να τους πάρουμε τις περιοχές. Εδώ δεν ξέρω, θα κάνω στρατιώτες. Όχι, καλά είμαι και εδώ πέρα. Τον Άγκαροντ βοηθάει. Μου κάνει ένα άμπους με αυτούς εδώ. Ο Valanhuir έφαγε ένα άμπους, δηλαδή τώρα δεν ξέρω πόσους έχουν. Έχουν πάρα πολλούς. Okay. Valanhuir από ό,τι φαίνεται ψιλοπεθαίνει. Αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν ο ένας άνθρωπος που απλά έκανε scouting. Αυτός ήταν ο ρόλος του εκεί πέρα στις πόλεις των Skaven. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Εδώ τώρα την πόλη δεν ξέρω τι χάσανε ή όχι, γιατί τη δείχνει ερείπια και εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν προχωρήσει πάντως οι άλλοι. Ελπίζω να τους πάρουν και αυτή την πόλη. Αυτός εδώ ακόμα ζει. Αυτός εδώ, βλέπετε, δεν με σκότωσε. Οι Dark Elves έχουν στείλει στρατό πληρωμένο, όπως θα έκανα και εγώ, αλλά δεν έχω στείλει ακόμα σε αυτή την πόλη και την πολεμάνε. Ας πάρω εγώ το στρατιώτη μου σιγά σιγά. Βασικά μπορώ να πάω να ψάξω αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Θα το κάνω σιγά σιγά. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο Valanhuir εκεί πάει γυρεύοντας. Θα πεθάνει σύντομα. Εγώ εδώ το μόνο που μένει να κάνω είναι να περιμένω. Ήρθε η ώρα η Άλθαρλος να καταφέρει να τους κερδίσει εδώ πέρα με τη μία. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τη Μεωράθη. Έφυγε. Κάνουμε sack για να πάρουμε 16.000. Χρειαζόμαστε πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και θα πάμε μετά να πάρουμε την πόλη. Occupy κανονικότατα. Βέβαια αυτό που κάναμε εδώ ρίχνει το public order, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θα κάτσω ένα γύρο εδώ πέρα για να μεγαλώσει ο στρατός μου ξανά εκεί που ήταν και θα φέρω και τον Tyrion στα σύνορά μας με τους Dark Elves εδώ πέρα για να κάνουμε μάχη στις δύο τελευταίες πόλεις, όχι δύο τελευταίες, δύο πόλεις που είναι προς αυτό το σημείο εδώ πέρα, αυτό το mob να γίνει δικό μας και μετά έχει εδώ κάτω άλλη μια πόλη. Εδώ τη χάσανε από ποιον?
Δεν ξέρω. Εδώ δεν λένε να τη χάσουν, αλλά τέλος πάντων. Γενικά οι Dark Elves στην ουσία εξαφανίζονται, παιδιά. Απ' την άλλη, ο αδερφός του Τύριον, ο Τέκλης, πάει μια χαρά από μόνος του. Δεν ξέρω αν θέλω να μπλεκόμ και με αυτούς. Θα είναι πάρα πολλές συμμάχες που πρέπει να ελέγξω. Θα ήθελα πολύ να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Να φτιάξουμε και το στρατό εδώ κάτω που έχουμε στα κάτω νησιά. Να βάλουμε και την Βενόλα ή τον Βενόλα, δεν ξέρω τι είναι, να τσεκάρει αυτή τέλος και αυτή τα ερείπια. Να δούμε πόσο μεγάλη πόλη έχουν οι Clan Morris εδώ πέρα. Για να δούμε. Είναι η πρωτεύουσά τους εδώ πέρα. Ναι, έχουν πάρα μα πάρα πολύ στρατό. Λογικό είναι, είναι και μία από τις πόλεις που έχουν τα rituals εδώ πέρα. Γενικά όμως τους επιτίθενται από παντού, επειδή κάνουν την τελετουργία. Οπότε αυτοί που κάνουν την τελετουργία έχουν πρόβλημα. Και εμείς εδώ πίσω περιμένουμε. Μόλις φτιάξω αρκετό στρατό, δεν θέλω να επιτεθώ στους άλλους. Θέλω να κάνω την τέταρτη τελετουργία, γιατί έχω μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο Arandir είναι ένας στρατιώτης που θα φέρουμε εδώ στο Tord Anrock. Κυρίως για να καταφέρουμε να του φτιάξουμε στρατό. Θα φυλάει αυτή την πόλη γιατί είναι για το ritual. Και ξεκινάω με 4 στρατιώτες με ξύφι εδώ πέρα. Και έχουμε κι άλλους 2 εδώ πέρα, ένας και ένας. Τρεις στρατούς γεμάτους θα έχουμε σε αυτή την περιοχή. Εδώ πέρα είναι η δεύτερη περιοχή, το Lothern, που έχουμε ήδη 2 στρατιώτες και θα κατεβάσω αυτόν εδώ. Α, βασικά θα το ξέχναγα. Θα τον κατεβάσω να προφυλάξει το Lothern. Εδώ πέρα δύσκολα θα έρθει στρατιώτης γιατί έχει αυτά εδώ τα βουνά γύρω-γύρω και δεν μπορεί κάποιος να περάσει μέσα. Μόνο από εδώ μπορούν να έρθουν οι αντίπαλοι. Οπότε θα φέρω στρατιώτες να φυλάνε αυτή εδώ το άνοιγμα. Θα έχω στρατιώτες να φυλάνε αυτό εδώ το άνοιγμα. Αυτές οι 2 πόλεις πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτή εδώ και αυτή εδώ. Εδώ έχω στρατιώτες. Εδώ πέρα μόνο δεν έχω στρατιώτες. Και ετοιμάζω εδώ κάτω αυτούς. Νομίζω ότι σύντομα θα τα καταφέρουμε. Αν δεν γίνει κάτι τρελό. Τώρα ο Τύριον λογικά θα μπορεί να μπει στο Temple of Kain εδώ πέρα. Ο λόγος είναι γιατί το Temple of Kain δεν έχει και πάρα πολλούς. Ναι, σωστά, οκ. Auto Resolve για άλλη μια φορά. Φαίνεται εύκολη μάχη. Λεφτά πολλά δεν μπορώ να κερδίσω από εδώ, οπότε το κάνω απλά Occupy. Δεν έγινε και κάτι. Σκοτώθηκε και η Wirtha. Έχει και 2 στρατιώτες εδώ πέρα, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται σε αυτό το γύρο δεν μπορώ να τους κάνω κάτι. Οπότε εδώ πέρα έμεινε μόνο μία πόλη. Να το δείτε εδώ πέρα. Εδώ είναι Elves, Elves, Dark Elves, Dark Elves. Και μία πόλη εδώ Dark Elves. Η άλλη είναι Lizardmen. Οπότε, παίρνοντας 2 πόλεις από τους Dark Elves, θα έχει μείνει μόνο μία την οποία βαριέμαι να πάω να την πάρω. Γιατί είναι στη μέση του πουθενά. Ας την κάνω ό,τι θέλω αυτή την πόλη, δεν με απασχολεί καθόλου. Γενικά οι Dark Elves ήδη θεωρούνται ξεγραμμένοι. Ήδη έχουν εξαφανιστεί από το παιχνίδι, δεν υπάρχουν στο χάρτη γενικότερα. Χάσαν την πόλη. Μία πόλη έμεινε. Πηγαίνετε σε αυτούς. Please. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πεθάνουν. Αυτή την πόλη να τη χάσουν. Δεν έχει. Οι Skaven, παιδιά, σχεδόν εξαφανίστηκαν. Σχεδόν εξαφανίστηκαν. Έχει μείνει μία πόλη εδώ και μία πόλη εδώ. Τώρα οι μακρινές, μία πόλη εκεί δεν ξέρω αν δεν μας απασχολεί και τόσο. Μπορούμε να κοιτάξουμε να κάνουμε τα δικά μας. Ωραία, ήρθε και ο τρίτος στρατός εδώ πέρα. Έχουμε 3 στρατούς στο Lothern. Εδώ πέρα τον έχω παρατήσει αυτόν. Δεν ξέρω τότε του βγάλα άλλους. Πρέπει να το κάνω τώρα μάλλον. Να βάλω από τώρα 2 τέτοιους και 2 δράκους. Γενικά βλέπετε πέφτει πλέον το upkeep. Δεν έχουμε πάρα πολύ λεφτά όσο είχαμε στην αρχή. Πάμε και εδώ κάτω να δούμε τι θα γίνει με αυτούς εδώ που έχουμε φτιάξει. Είμαστε 18 στα 20. Θα μπορούσα να φτιάξω 2 τύπους με άλογα και να κλείσει έτσι αυτός ο στρατός εδώ πέρα. Έλεγξα και τις 2 πόλεις εδώ πέρα και δεν υπάρχει καθόλου Skaven εδώ. Έρχονται βέβαια οι Lizardmen, δεν ξέρω αν θα πάρουν αυτές τις πόλεις. Θα δούμε. Και εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα πολεμήσουν αυτοί εδώ οι Chaos στους Skaven. Εγώ πάντως εδώ πέρα περιμένω κάπως, δεν κάνω κάποια κίνηση. Φαίνεται ότι αυτοί εδώ με τον ελέφαντα έρχονται να πάρουν και το Yuatek και θα μας βολέψει αυτό. Και εδώ έφυγε η καταστροφή που είχαμε και σιγά σιγά θα επανέρθει ο στρατός μου. Και όντως τους κάνουν πολιορκία εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι Warband of Crow, και ελπίζουμε να νικήσουνε. Μας βοηθάει αυτό, δεν ξέρω μετά αν εγώ θα τους σκοτώσω ακόμα πιο εύκολα. Εδώ από ό,τι βλέπω έχουν φάει τρελή πολιορκία από όλους οι Skaven. Ίσως θα μπορούσα να πάρω αυτή την πόλη. Colonize. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Ας ελπίσουμε να είναι σωστή επιλογή. Δίνω και λεφτά για να την κάνω κανονική πόλη. Ελπίζω να μην επιτεθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Βλέπω το Malekith εδώ τώρα. Πού βρήκε τώρα 20 στα 20 στρατιώτες ο Malekith χωρίς πόλεις. Δεν το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θα φέρω την Arthalros όσο πιο κοντά γίνεται. Εδώ δηλαδή.
Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποια πόλη θα μου επιτεθεί ο Malekith να τις πάρει. Ας ελπίσουμε να μην μπλέξουμε άσχημα με τον Malekith τώρα. Τον έχω νικήσει 100 φορές. Εδώ έχουμε τον Τίριον, ο οποίος θα μπορούσε να σκοτώσει το τελευταίο άτομο. Ξαφανίστηκε. Τρέχει. Πού πάει? Έλα εδώ. Φάτους αυτούς. Auto resolve. Πάνε. Φύγανε αυτοί. Ούτε έναν δεν έχασα. Κλέψους κιόλας. Και σιγά σιγά έρχομαι και προς αυτό εδώ το φρούριο που έχουν στην άκρη. Οπότε στον επόμενο γύρο θα επιτεθούμε σε αυτή εδώ την πόλη των Dark Elves. Μόνο ο Malekith λίγο μου τη δίνει τώρα. Και στην πόλη που μόλις πήρα πριν στον προηγούμενο γύρο, ο Lord Mazdumandi, που είναι από τους Lizardmen, μου επιτέθηκε. Αυτό δηλώνει το τι προθέσεις έχει. Δεν με νοιάζει που θα χάσω την πόλη, εννοείται δεν με νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς δεν είχα καν στρατό εκεί πέρα. Αλλά μόνο και μόνο που μου επιτέθηκε, δηλώνει πολλά πράγματα. Και εδώ βλέπουμε τον Malekith που μου επιτέθηκε στην Άλθαλρος. Και εδώ θα γίνει μια πολύ σημαντική μάχη. Καταρχήν, κοιτάξτε, εγώ είμαι πάνω σε άλογο, αυτός είναι πάνω σε δράκο. Δύσκολη μάχη. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Το κακό με αυτό το χάρτη εδώ πέρα, με αυτή τη μάχη γενικά με το Malekith, είναι ότι έχουμε μόνο ένα δράκο. Συνήθως έχουμε περισσότερους δράκους. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουν δύο artillery αυτοί. Δύο κανόνια. Εγώ έχω δύο βαλίστρες. Και ο καθένας θα κάνει damage στον άλλον από ό,τι φαίνεται. Πάμε να φτιάξουμε λίγο το πώς θα γίνει η κατάταξη εδώ πέρα των ανθρώπων. Λοιπόν, τα έφτιαξα. Λίγο στραβά βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Εδώ πέρα έχουμε τους Lothian Seaguards που έχουν τις ασπίδες και βέλη για να φάνε το πρώτο damage όταν έρθουν οι αντίπαλοι. Πίσω έχουμε ξυφομάχους, δόρια, δόρατα, τέλος πάντων, οι αρχηγοί μας, τοξότες, βαλίστρες και δράκος. Και θα περιμένουμε να ξεκινήσει η μάχη. Για πάμε λίγο σιγά σιγά. Οι αντίπαλοι είναι όλοι αυτοί. Οκ, okay. Και ο Malekith είναι εδώ πάνω. Ξεκινάμε εμείς σιγά σιγά να. Λογικά με τους καταπέλτες, φαντάζομαι. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Αν και αρχίζουν και πετάνε και οι άλλοι με τις βαλίστρες εδώ πέρα. Και πετυχαίνουν αυτούς εδώ που δεν θέλω να πετύχουν. Οκ. Ού και από εδώ. Λοιπόν, δράκε. Για έλα σιγά σιγά και κάνε αυτή εδώ τη διαδρομή. Έτσι, κάπως έτσι. Έλα και θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε ήδη εμείς να βαράμε με τα βέλη μας. Εδώ ξεκινάμε και τώρα με ξύλο, Ναι. Εμείς πετάμε διαφορετικού είδους. Μην πετάτε σε αυτούς, ρε παιδιά. Εδώ πέρα έρχονται κόσμος εδώ. Πάνε και βαράνε την άλλη βαλίστρα, ξέρω εγώ. Ωραία. Βαρέστε όλοι εδώ ό,τι μπορείτε. Πετάμε εδώ. Δεν ξέρω αν θέλουμε διαφορετικού είδους. Θα βαρέσουμε τα άλλα που είναι περισσότερα. Και ο δράκος μας θα μπορούσε να έρθει εκεί. Έχουμε φτάσει ήδη. Α, έχουν και τα μαγικά τους αυτοί, Κάνουν αρκετό damage με όλα αυτά. Να ξεκινήσω σιγά σιγά να βαράνε όλοι με τα βελάκια. Έχουμε αρκετά βελάκια γενικά. Και αυτοί εδώ οι Lothian Seaguards θα μπορούσαν σιγά σιγά να αρχίσουν να επιτίθονται πρώτοι. Εσείς επιτεθείτε εδώ πέρα. Εσείς εδώ, εσείς εδώ. Ένας εδώ, ό,τι μπορείτε κάντε. Έτσι για να φοβηθούν μερικοί. Α, εδώ πολεμάνε. Οκ. Και βάζουμε και τους τοξότες μας. Μάλλον να βαράνε τους άλλους τοξότες. Αρχίζουν όλοι και τρέχουνε. Μην είστε φλόροι! Ο Malekith κάνει ό,τι θέλει. Τρέξτε όλοι στο Malekith. Έχουμε και τον δράκο εδώ πέρα, ο οποίος είναι εκτός μάχης αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά τα. Ωραία, γυρνάνε κάποιοι. Πόπο, έχουμε χάσει και τον όλες τις μάχες, έτσι ξαφνικά, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει, ρε δράκε? Πρέπει να τα γνωρίσω αυτά, μάλλον, και να έρθω εδώ να βοηθήσω. Πού είναι ο Malekith, εκεί πέρα. Έλα στο Malekith. Οχ, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε και όχι με το Malekith. Εδώ πέρα έχουμε χάσει πάρα πολύ στρατό. Έρχεται και ο δράκος. Ας έρθει από πίσω να περικυκλώσει ποιον είναι. Βασικά έχουν αρχίσει όλοι και τρέχουνε. Ωραία, τζάμπα παίζουμε. Ο Malekith δείχνει να είναι ο νικητής από τώρα. Κατέβηκε ο Malekith στους καταπέλτες μας. Τώρα που ήρθε ο δράκος κάπως ίσως το γυρίσουμε. Ας προσπαθήσουμε. Στο Malekith όλοι. Και ο δράκος και η αρχηγή μας. Ο δράκος ξεκινάει να φεύγει. Πέθανε βασικά. Πέθανε. Από το δράκο του Malekith. Πέθανε. Βασικά τσακώθηκαν και από ό,τι φαίνεται μάλλον τώρα τρέχουνε. Αρχίζουν και τρέχουν όλοι, παιδιά. Νομίζω ότι χάσαμε αυτή τη μάχη. Και ο λόγος είναι γιατί δεν είχαμε αρκετούς δράκους.
ίσως. Μπορεί να έπαιξε λάθος, δεν ξέρω τι. Γενικά δεν είναι ο βασικός μου στρατός ο συγκεκριμένος. Όπως και να το κάνουμε, ο Τίριον είναι ο βασικός μας στρατός και έτσι ο Μάλεκιθ κατάφερε να πάρει τη συγκεκριμένη μάχη εναντίον στην Άλθαλρος. Έχει κολλήσει εδώ το σύμπαν, δεν κουνιέται τίποτα, βάλει end defeat. End battle, γεια σας. Δυστυχώς ο Μάλεκιθ μας ξέσχισε. Έχει ξεχάσει να βάλω και τον banner, αλλά σιγά speed έδινε, ok. Κακό αυτό, πάνω που είχαμε πάρει τα πάνω μας. Εδώ που τη βλέπω παράτησαν την πόλη τους και ξεκινάν και φεύγουν. Και σκέφτομαι, θα μπορούσα. Τρέχουνε, να σωθούνε. Λες και θα σωθούνε, ξέρω εγώ. Θα μπορούσα, ρωτάω. Θα μπορούσα, ναι. Auto resolve. Άντε, γεια σας. Παίρνω πίσω και το στρατό μου. Τρέχουν κι άλλο αυτοί. Ωραία, σημασία έχει ότι ο μεγάλος στρατός του Skaven που ήταν εδώ πέρα καταστράφηκε. Decisive victory. Μετά την βλακεία που έγινε με το Malekith πλέον στο Skaven έχουμε κάτι παραπάνω να κάνουμε. Και από ό,τι βλέπω εδώ είναι ο Sniven εδώ πέρα, ο οποίος ίσως μας δώσει το πρόβλημα που είχαμε πριν. Θα επιτεθώ και στην τελευταία πόλη εδώ των Dark Elves. Δείχνει να έχουμε μικρό πλεονέκτημα. Θα το κάνω με auto resolve. Χάσαμε μόνο τους τρεις τοξότες μας, τους οποίους τους φέρω πίσω. Κάνω occupy το κάστρο. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει εδώ με τους Dark Elves. Έχουν μία πόλη και άλλη μία πόλη εδώ. Δύο πόλεις. Τώρα πώς κατάφεραν με δύο πόλεις. Όταν έχεις δύο πόλεις, παιδιά, δεν γίνεται να έχεις αυτόν εδώ το στρατό. Τέλος πάντων. Καταρχήν δεν πρέπει να έχουν καν λεφτά. Αυτό νομίζω είναι λίγο τσατσιά του παιχνιδιού, απλά για να το κάνουν πιο δύσκολο. Θα ήθελα εσείς, αν μπορείτε, να έρθετε να πολεμήσετε αυτόν τον τυπά. Βάζω τον σύμμαχό μου να έρθει να πολεμήσει τον Malekith. Ο Τίριον κατάφερε μεγάλα πράγματα γενικότερα πάνω σε αυτή εδώ την Ήπειρο. Και έχοντας τρεις στρατούς εδώ πέρα. Τρεις στρατούς εδώ πέρα. Και εδώ κάτω. Ένα στρατό γεμάτο. Και δύο εδώ πιο πάνω. Έχοντας κατατροπώσει τους Skaven όσο δεν γίνεται εδώ πέρα. Θεωρώ πως ήρθε η ώρα να πατήσουμε για το ritual. Βέβαια, από ό,τι βλέπω το παιχνίδι μου άλλαξε τους στόχους. Lothern, Thor Arnrock που είναι εδώ πέρα. Και αντί για εκείνη την πόλη και κάτω μου έχει βάλει το Gain Veil, το οποίο είναι εδώ μέσα. Λες και το έκανε επίτηδες στο παιχνίδι. Το Gain Veil εδώ πέρα, παιδιά, δεν μου το είχε σε αυτές τις πόλεις εδώ πέρα. Μόλις πήρα το στρατιώτη από εδώ πέρα και τον έφερα εδώ κάτω, κατευθείαν το Gain Veil έγινε. Οπωσδήποτε, ξέρω εγώ, πρέπει να. Τι να κάνω τώρα, εδώ πέρα. Μου την έσπασε τώρα. Μου άλλαξε τους στόχους. Εγώ φτιάχνω στρατιώτες εκεί κάτω και το παιχνίδι μου λέει ότι εκεί πέρα θα γίνει. Τώρα πως ξαφνικά το Gain Veil έγινε έτοιμο να δεχτεί επίθεση, δεν το καταλαβαίνω. 4.500 θέλει για παραπάνω στρατό. Okay. Και λογικά πρέπει να φτιάξω καινούριο άνθρωπο να φυλάει αυτή την πόλη. Τέλος πάντων, το παιχνίδι μας άλλαξε τα σχέδια πάρα πολύ. Πλέον μας είναι τελείως άχρηστο το να έχουμε αυτό το στρατιώτη εδώ πέρα να περιμένει. Οπότε φέρτε τον εδώ πέρα. Ναι, φέρτε τον εδώ. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή βιάζομαι τζάμπα. Νομίζω πως πρέπει να έρθει εδώ πέρα και να βοηθήσει τα πράγματα. Με τους Skaven και γενικότερα με ό,τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Αφόσον αυτή η πόλη πλέον δεν είναι επικίνδυνη. Game Veil λέει. Θέλω να με θυμώσει το παιχνίδι, να τρελαθώ τελείως τώρα. Κάνω κάποια σχέδια και από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι τα αλλάζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να άλλαξε. Πήρα μια πόλη εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Και επειδή πήρα αυτή την πόλη, πρέπει να είναι αυτή ο στόχος. Το κοιτάω συνέχεια ότι δεν ήταν αυτή η πόλη. Είμαι τυχερός που κάνω βίντεο και έχω αποδείξει ότι έλεγε άλλη πόλη πριν. Αυτή η πόλη πρέπει να προστατευτεί τώρα. Ναι, μεν έχει αρκετούς, αλλά δεν είναι αρκετοί όσο ήθελα να έχω σε άλλες πόλεις. Δεν ξεκινάω το ritual τώρα, θα ξεκινήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το επεισόδιο. Δεν ξέρω αν βγήκε μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω πόσες μάχες θα δείξω. Το σίγουρο είναι ότι θα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.